τη σημερινή εμφάνιση στο μεγάλο τελικό και την κατάκτηση του κυπέλου. Παρότι ότι βρεθήκαμε πίσω σκορ, μείναμε ένα λιγότερο παίχτη και προηγηθήκαμε και κρατήσαμε το αποτέλεσμα και είμαστε τροπεούχοι. Πού το αφιερώνεις αυτό το κύπελο? Στην οικογένειά μου και στον παππού μου που φύγει από τη ζωή πριν 4 χρόνια. Και αν τι περιμένεις από εδώ και πέρα, πώς πιστεύεις να προωθηθείς, ποια είναι τα όνειρά σου? Κοιτάω να βελτιωνόμαστε ομαδικά και όχι ατομικά και ελπίζω να είμαστε όλη τη χρόνια στη β' ομάδα. Πολύ Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είναι μια δικαίωση για μας. Εντάξει, στην αρχή μπήκαμε λίγο μουδιασμένα, είναι η αλήθεια. Το παλέψαμε, μας μίλησε και ο κόουτς το ημίχρονο, όλη η διοίκηση. Δουλέψαμε αυτό, σκεφτήκαμε, μπήκαμε πιο σοβαρά και πιστεύω το αποτέλεσμα μας δικαίωνε. Και... Πού το αφιερώνεις? Εντάξει, αυτό στην οικογένειά μου. Πραγματικά τους ευχαριστώ όλους, με στηρίζουν. Και τους ευχαριστώ όλους που ήταν όλοι δίπλα μου. Ένα σχόλιο για το σημερινό τελικό και τη μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου. Πιστεύω το αξίζαμε. Παίξαμε πολύ καλύτερα, παίξαμε μπάλα. Τους είχαμε μονότερμα. Το φάουλ που φάγαμε ήταν ωραίο. Αλλά το πιστέψαμε και το πήραμε. Πού το αφιέρωνες? Στην ομάδα και στη διοίκηση. Πολύ ωραία.